Facebook. Λοιπόν. Ωραία. Πάτησα κουμπί να ξέρεις λίγο μπαίνει. Να μπήκε. Για να δω πώς ακουγόμαστε. Facebook. Ωραία. Πάτησα κουμπί να ξέρεις λίγο μπαίνει. Να. Έλα μια χαρά ακουγόμαστε. Μίστερ Αντώνη, μ' ακούς? Ναι, σε ακούω. Ωραία, είμαστε live. Καλησπέρα σε όλους. Το πρώτο weekend broadcast. Ο Κώστας που ήταν να μπει και αυτός μάλλον δεν θα μπει γιατί έχει πρόβλημα με το mail, λέει. Δεν μπαίνει, λέει. Θα δει, λέει, αν μπορεί να μπει από το κινητό. DJ Assassin, πόσο μας ακούς, ρε? Good, λέει. Ωραία, κομπλέ. Αλλά ακούγεστε συνέχεια. Αυτό τώρα ακούγεται από σένα, ε. Μας ακούς κι εσύ. Σαν να κάνει επανάληψη, δεν Ναι, γιατί κάνει επανάληψη όμως. είναι. Συνεχίζει να κάνει επανάληψη. Ναι. Σοβαρά. Συνεχίζει να κάνει επανάληψη. Όχι, ρε, δεν κάνει τώρα, εντάξει, μια χαρά είναι. Ακούγεται συνέχεια ένα σφύριγμα. Τι σφύριγμα, σφυρίζει ο Αντώνης. Κάτσε να χαμηλώσω το τέτοιο, αυτό θέλει. Τώρα είναι καλύτερα, ακούγομαι πιο σιγά τώρα. Εμένα μια χαρά πάνω. Πάει πίσω η εικόνα και ο ήχος. Εννοείς ότι είναι πιο αργό, εννοείς περνάει κάποια ώρα. Ναι, είναι 30 δεύτερα διαφορά έχει. Δεν βγάζει άμεσο τέτοιο. Για να δω Εμένα τώρα μια πώς χαρά πάνω. ακουγόμαστε. Ωραία. Κάτσε να δω τώρα πώς ακουγόμαστε. Πάει πίσω η εικόνα και ο ήχος. Εννοείς ότι είναι πιο αργό. Εντάξει, μια χαρά είμαστε. Έλα, τέσσερα άτομα. Καλησπέρα στα τέσσερα άτομα. Από εδώ ο φίλος ο Αντώνης που έχει γράψει. Πες μας γιατί έχεις γράψει, Αντώνη. Έχω γράψει για το Silmarillion, το βιβλίο του Tolkien, που αναφέρεται στη δημιουργία της Μέσης Γης και, και το ξεκίνημα του Άρχοντα Δαχτυλιδιών. Έχω Πολύ γράψει ωραίο. για ταινίες, Ναι. για το Hobbit, την Για Disney. πες μας, ποια ταινία σ' αρέσει πολύ από όλες αυτές που έχεις ανεβάσει? Εντάξει, είμαι λάτρης του Άρχοντα, αυτό σημαίνει Perfect. σίγουρα Hobbit. Οπότε νομίζω φαίνεται ξεκάθαρα κιόλας στο άρθρο που έχω γράψει. Πες μου λίγο τώρα, τώρα που τελείωσε το χόμπι, τι θα κάνεις? Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, μόνο βιβλία και παιχνίδια βγάζουμε. Άστα να πάνε. Δεν Κάτι γίνεται. πρέπει να γίνει, κάτι αντίστοιχο. Ναι. Μπορούν να βγάλουν κάτι ή όχι. Ακούστηκε για σειρά ότι μπορεί να παιχτεί. Σειρά, όντως. Ναι, το Σιλμαρίλιον σε σειρά, γιατί είναι τεράστιο και Καλή φάση αυτό. μιλάει για πολλές, για πολλά χρόνια, οπότε δεν μπορεί να το κάνει σε ταινία. Ναι, κατάλαβα. Ωραία. Τι να πω. Ο Κώστας δεν μπήκε για να μας πει για Game of Thrones, γιατί ανέβασε άρθρο χθες για το Game of Thrones που βγήκε και το Game of Thrones σε Blu-ray σεζόν 4 και πούλησε πόσο? 157.000 αντίτυπα. 157.000 αντίτυπα ενώ την έχουν δει, ρε φίλε. Απίστευτο. Και Blu-ray. Ενώ την έχουν κατεβάσει δηλαδή. Και νομίζω αν την κατεβάσει, μπορείς να τη δεις, δεν μπορείς να τη δεις σε καλή ανάλυση, 720 έτσι. Φυσικά, είναι από την πρώτη μέρα και όλα σχεδόν υπάρχει σε 720. Φαντάζομαι. Εντάξει, έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ η σειρά, δεν είπα. Ναι, εννοείται, Game of Thrones, είναι λατρεία.
Από ό,τι άκουσα θα έχει σεζόν 5 περισσότερους σκοτωμούς. Ναι, και εκτός βιβλίου, από ό,τι άκουσα. Και ναι, θα έχει κάποια που είναι εκτός βιβλίου. Κακό αυτό. Εμείς που το διαβάζουμε δηλαδή. Κακό, αλλά ανατρεπτικό, εντάξει. Ναι, δεν θα το περιμένουν ότι ήρθε. Καλό αυτό τη μία. Έβαλε και δύο βίντεο τα οποία δείχνουν πόσα δεύτερα είναι, 10-20 δεύτερα από τη σεζόν 5 που θα δούμε. Ναι, η οποία θα είναι νομίζω κορυφαία, σίγουρα. Ναι, εννοείται, νομίζω λατρεία. Ας τους καθαρίσει όλους, σε καλύσει και θα είμαστε ήσυχοι. Ναι. Όλα τα άλλα δεν είναι σημαίνει. Έτσι. Εγώ σήμερα ανέβασα το πρώτο editorial. Εύχομαι να σας άρεσε. Payday, μήπως έχεις παίξει. Εγώ ναι. Για πες λίγο. Πόσο πολύ σ' αρέσει. Κοίταξε, μου τη δείχνει που είναι πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω, δεν καταφέρνω καθόλου στην παιχνίδι. Αλλά... Δεν έχεις στόχο ρε φίλε. Ναι, πραγματικά. Δεν έχεις στόχο το παιχνίδι. Αλλά εντάξει, καλή φάση. Είναι με τις ληστείες. Κοίτα, μόνο και μόνο με παρέα να πας έτσι. Αυτά, καλή φάση, μ' αρέσει. Ναι. Slender έχεις παίξει ποτέ? Όχι. Το έχεις δει καθόλου, ξέρεις τι είναι? Μόνο από το άρθρο που είδα, που ανέβασες. Είναι λίγο scary. Το είχα κατεβάσει εγώ στο 360. Ναι. Και δεν είναι πολύ μεγάλο. Καμιά ώρα και κάτι παίρνει. Τίποτα. Το πιο ωραίο σημείο είναι ένα. Είναι κάποια στιγμή είσαι στο δάσος. Ο Assassin λέει το έχω τερματίσει λέει 4 φορές και είμαι λέει 34 level. 34 level είναι στο Payday μάλλον. Ναι. Το έχω λιώσει λέει. Καμέ. Έτσι. Εγώ ναι, που έλεγα το έχω παίξει το 360 και το είχα φίλε το έβαλα. Ήτανε βράδυ νύχτα με τζάκι στην Πολυθρόνα, αρακτός. Έπαιζα και το τερμάτισα φίλε μέσα σε μία ώρα και μία πίστα μ' άρεσε που ήταν σου πει σε ένα δάσος και κλέβεις, προσπαθείς να πάρεις τις σελίδες, 8 σελίδες νομίζω είναι, και έρχεται ο Σλέντερ στις τελευταίες εκεί που μαζεύεις 5, 6, 7 και έρχεται και σε κυνηγάει επίμονο και τα κάνεις λόγω και τρέχεις. Είναι ωραίο, μ' αρέσει. Καλά, έτσι αυτά πραγματικά έχουν εντάξει, άλλη φάση. Είμαστε και λίγο μαζόχες, ξέρεις. Μας αρέσει λίγο τρόμο. Ναι. Για πες μου όμως τώρα για τον Batman, που είσαι λάτρης του Batman, Ναι, κανονικά, πολύ. Κανονικά, πολύ λάτρης. Ναι, ούτε καν. Ούτε καν. Τα Spider-Man τα έχεις παίξει καθόλου? Spider-Man είχα παίξει πιο παλιά, στο 2 το play, και στο 1 το play, και στο 3 έχω παίξει. Αλλά... Το Spider-Man, το 3 και αυτά... Νομίζω μέχρι το 3 είχα παίξει, ναι. Εντάξει, δεν είναι σπουδαία παιχνίδια. Δεν είναι. Αλλά εντάξει, Spider-Man. Spider-Man, ναι, εγώ έχω παίξει το Amazing, το 1, το 2, τα έχω παίξει. Μου άρεσαν πολύ. Εντάξει. Καλό είναι, μόνο που είναι Spider-Man, καλό είναι. Αλλά νομίζω το Batman σε παιχνίδια είναι τουλάχιστον πολύ ανώτερο. Εντάξει, το Batman ναι, είναι πολύ καλύτερο από το Spider-Man. Σε παιχνίδια, εντάξει. Το Batman σε... Εντάξει, δεν είναι και ο Άρης εδώ για να σου πει δύο λόγια. Ναι. Για τον ντύσμο του Spider-Man, ξέρεις, τα γνωστά. Ποιο Batman λέει ο άλλος. Α, πήρα λέει την Alpha Edition του Borderlands 2 και μου είχε δώρο το πρώτο... Το πρώτο τι από το Borderlands. Είμαστε, δεν κατάλαβα. Έτσι. Ποιο, έχεις... Το Borderlands το ξέρεις, δεν έχω παίξει ποτέ φίλε. Όχι, ούτε εγώ το έχω δει, το βλέπω συνέχεια, αλλά δεν έτυχε. Ναι, δεν έχω παίξει. Και έχει βγει 1-2 και κάτι pre-sequel κάτι τέτοια, αλλά δεν έχω παίξει ποτέ. Δεν θα μάθω ποτέ. Δεν θα μάθω ποτέ αν ήταν ωραίο ρε φίλε, το φαντάζεσαι λίγο. Θα γίνω, δηλαδή θα φτάσω στα 80 και θα πω τη Μάσερ Αντώνη τότε το Borderlands. Δεν μάθαμε ποτέ αν ήταν ωραίο. Λες. Τι άλλο, άρθρο το Google Play εναντίον App Store. Το διάβασε, το είδες? Το διάβασα, ναι, εντάξει. Αναμενόμενο. Εντάξει, ναι, εννοείται. Και... Google είναι αυτό.
Δεν Android, εντάξει. Android, ναι. Δυστυχώς. Εντάξει, έχουν αρκετή μεγάλη διαφορά, εντάξει. 1,43 εκατομμύρια application το ένα, 1,21 εκατομμύρια το άλλο. Ναι, είναι. Και στην τρίτη θέση βρίσκεται η Microsoft. Πολύ χαμηλά. Τι να πεις. Θέλει δουλειά ακόμα. Η ιδεολογία της Apple την αφήνει πίσω πολύ. Είναι λίγο περίεργο. Αλλά εντάξει, εγώ στα ξέστα. Άλλωστε σε πει τι Android. Δεν λέω άλλωστε σε πει τι Apple. Ναι, έτσι. Τι λέει ο άλλος, είναι, και, είναι καλή φάση και έχει άπειρες ώρες παιχνιδιού για το Borderlands. Μάλιστα. Ξέρεις, το είδα, απλά δεν τρελάθηκα, ρε φίλε, αυτό. Ο Κώστας τι δεν θα μπει. Μάλλον δεν βλέπω να μπαίνει, γιατί με, όταν τον πήρα τηλέφωνο, μου είπε ότι είχε πρόβλημα, λέει, με το email του, λέει, δεν μπορούσε, λέει, να συνδεθεί, λέει. Και μάλλον δεν θα πει. Γιατί ήθελα να μας πει για το Vikings αυτά που ανεβάζει, για το ναι, Game of Thrones. Ναι, θα ήταν καλό. Ναι, θα μας έλεγε και για τα βιβλία και για αυτά. Ναι. Εντάξει, τώρα αυτό, τα Weekend Broadcast, αν δούμε ότι αρέσει και στον κόσμο και παίρνει, εντάξει, είναι το πρώτο μας τώρα, θα το μάθουν σιγά σιγά, οπότε αν μπορούμε και εμείς και μας αρέσει και αρέσει και σε εσάς, θα μπορεί να γίνεται και κάθε Σάββατο. Ναι, ναι. Να έχουμε να συζητάμε και όλα τα γίνονται. Ναι, ναι. Τι άλλο. Τι άλλα άρθρα. Κοίτα να σε πω λίγο κάτι. Άντε πες, ωραία, βγαίνει το Payday τώρα στο Xbox One και στο PlayStation 4. Βγαίνει το Slender στο Xbox One και στο PlayStation 4. Όταν αυτά τα παιχνίδια τα έχεις παίξει ήδη. Ναι. Α, μπήκε. Να το μπήκε. Όταν, ναι, να σε πω, όταν αυτά τα παιχνίδια τα έχεις παίξει ήδη, δεν νομίζω ότι πας να τα πάρεις ξανά π.χ. στις καινούργιες κονσόλες για να πεις. Ω, μπήκε ο Αλμπέρτο. Γεια σου, ρε Αλμπέρτο. Καλησπέρα. Δεν νομίζω ότι θα πας να τα πάρεις να τα ξαναπείς. Όχι, όχι, ναι. Τζάπα λεφτά είναι. Ναι. Σιγά, για να δεις μια διαφορά πώς. Κάτι ακούγεται από μέσα. Κάτσε να δω λίγο, γιατί μπήκε ο Κώστας. Ναι. Να τον βάλω στη συζήτηση. Για να μας πει. Προσθήκη στην ομαδική κλίση. Ο λαός θέλει να δει την μπλουζάρα ολόκληρη, λέει. Κάτσε να δει ο Κώστας λίγο και να τη δείξει την μπλουζάρα. τον παίρνω τώρα τηλέφωνο στο Skype. Χτυπάει. Χτυπάει. Τι γίνεται. Δεν το σηκώνει. Κάτι ακούστηκε. Κώστα, εσύ είσαι, Κώστα, είσαι live. Έλα, ακούς. Είσαι live. Μας ακούει τώρα, δεν ξέρω. Τον άκουσες καθόλου, Σιαντώνη? Ναι, τον άκουσα, αλλά πρέπει να πάσε πάλι. Να. Όχι ρε, έκλεισαν και οι δύο. Κάτσε να τους ξαναπάρω. Hey, τώρα Αλμπέρτο, τι, τι έγινε. Κάτσε να δοκιμάσω λίγο την κλίση. Έλα, μ' ακούς. Ναι, ναι. Άμα τον κλείσω, κλείνει και σένα, επειδή είναι ομαδική η κλίση. Κάτσε να τον ξανακαλέσω. Ναι, 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 μην αφώνεις. Απλά νομίζω ακουγόταν πολύ δυνατά. Τώρα. Α, ακούγεσαι, είσαι live, να ξέρεις. Εντάξει, εντάξει. Απλά καθυστερεί λίγο στον ήχο.
Εντάξει, μια χαρά είσαι. Να μ' ακούς από το Skype, όχι από το Twitch. Κλείσε τον ήχο από το Twitch. Να το κλείσω από το Twitch. Ναι, κλείσε την τηλεόρασή σας, σας παρακαλώ, γιατί ακούγεται η επανάληψη. Σωστό. Okay. Ωραία, πείτε ένα νουμεράκι. Να πω ένα νουμεράκι. Δύο. Ναι, ποιο νούμερο, το δύο. Μισό λεπτό. Κερδίσατε ένα DVD player. Ω, μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από πού είστε, από ποιο χωριό μας καλείτε? Από τα Καλάβρητα. Α, μάλιστα, δίπλα είναι. Εμείς είμαστε από Θεσσαλονίκη. Αντώνης εδώ. Αντώνης κάπου πήγε. Δεν ακούω, Αντώνη. Όχι, κάπου πήγε. Κάτσε να δείξω την μπλούζα που είπε ο Αλμπέρτο. Για δείξε. Αυτή εδώ είναι η μπλουζάρα από Abnormal. Έχει πάνω όλα... Δεν μ' ακούτε μάλλον. Έχει πάνω όλα τα λογότυπα από τις μπλούζες που είναι να δώσουμε. Δηλαδή GTA, Wolfenstein και Assassin's Unity. Ωραία, το chat λειτουργεί im. Τι? Το chat λειτουργεί im. Τι εννοεί ο Αλμπέρτο, το chat λειτουργεί im. Αντώνη, που πήγες, τουαλέτα. Κάτσε, κάτσε, ήρθε Αντώνη. Να τους. Αντώνη, ακούς? Ναι, ναι. Έλα, είναι και ο Κώστας, εντάξει. Ναι. Κώστα, Αντώνης, Αντώνη, ο Κώστας. Καλό. Μεταξύ σας ακούγεστε, ε. Για μίλα, Κώστα. Κώστα. Ήρθες εσύ και φύγει ο Κώστας. Έγινε. Φύγε λίγο για να έρθει ο Κώστας. Έλα, ακούω. Α, τον ακούς, εντάξει. Ωραία, Αντώνη, τον άκουσες, εντάξει, ωραία. Ωραία. Λέγαμε εδώ, Κώστα, για τα άρθρα και αυτά που ανεβάσαμε. Ωραία, ναι. Πες μας ή για Game of Thrones, ή για Vikings, ή αλλιώς Vikings, για ό,τι θες πες μας. Τι να πω τώρα, περιμένω σήμερα να δω και το δεύτερο επεισόδιο από την... από την σεζόν την 3. Το πρώτο επεισόδιο ξεκίνησε αρκετά δυνατά. Δεν το περίμενα. Βλέπω ότι κάθε σεζόν είναι όλο και καλύτερη. Τώρα, βέβαια, πλησιάζει και ο καιρός του Game of Thrones, έτσι. Οπότε αυτά κάποια στιγμή θα συμπέσουν, έτσι. Και η σύγκριση φυσικά θα είναι αναπόφευκτη, έτσι. Αλλά... Οι Vikings πόσα επεισόδια είναι, 10? Κοίταξε, η πρώτη και η δεύτερη σεζόν ήταν 10 επεισόδια, ναι, κάθε μία. Εντάξει. Τώρα για αυτή τη σεζόν λογικά πάει για 10 επεισόδια και αυτή. Σαν το Game of Thrones. Σαν το Game of Thrones, ναι. Σαν το Game of Thrones. Τώρα το... αυτό που ανεβάσαμε χθες όσον αφορά το Game of Thrones δίνει λίγα-λίγα, δίνει το HBO, έτσι ίσα-ίσα για να μας κρατάει έτσι κάπως ζεστούς. Έδωσε δυο σποτάκια χθες μικρά από κάποιες σκηνές στη σεζόν, τις 5. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ο καθένας κάνει τις υποθέσεις του, έτσι. Ποιος θα πεθάνει στην σεζόν αυτή, υπάρχουν, εδώ έχουν στηθεί ολόκληρα books, έτσι. Εντάξει, αφού έφυγε ο Τζόφρι, είμαστε ήσυχοι. Κοίταξε, μην νομίζεις, έχουν κάνει σε πολλά site, έχουν κάνει κάποιο είδους polls, έτσι. Τα οποία βάζουν τον κόσμο και επιλέγει ποιο άτομο δεν θα θέλατε να είχε πεθάνει στις προηγούμενες σεζόν, έτσι. Για να πεθάνει, δηλαδή. Δηλαδή, ποιο άτομο θα ήθελαν να ζει ακόμη. Να το βλέπουμε ακόμη, δηλαδή. Και φυσικά, εντάξει, ο Τζόφρι δεν συγκεντρώνει τις πιθανότητες, έτσι. Ναι, εννοείται. Εξαφανίστηκε, ευτυχώς. Είναι λογικό. Αυτό που με κάνει εντύπωση, παρότι τον είχαμε δει λίγο στη σεζόν 1, είναι ότι πολύ ψηλά βρίσκεται ο Στάρκ, έτσι. Ο αρχηγός Στάρκ. Για να ζήσει ή για να πεθάνει. Όχι, τον ήθελαν ακόμη μέσα στη σειρά. Και είναι λογικό, ναι, εννοείται. Είναι καλός ηθοποιός, γνωστός. Είναι ηθοποιός που του πάνε τέτοιες σειρές. Τον έχουμε δει και στο The Lord of the Rings, έτσι. Ναι. Λοιπόν, Σνόου και καλέσει να ζήσουν και όλα τα άλλα, μια χαρά. Αυτή είναι. Δεν πιστεύω να έχουμε τέτοια πράγματα σε σεζόν 5. Δεν πιστεύω. Αν γινόταν κάτι τέτοιο, μετά τι θα. Δεν ξέρω.
Δεν ξέρω. Εντάξει, θα ήταν ο Τύριον. Θα ήταν ο Τύριον. Τύριον. Πάντως υπάρχουν πολλά. Δεν ξέρω. Αυτά είναι μόνο φήμες που κυκλοφορούν. Έτσι. Κυκλοφορούν φήμες για την Cersei. Δεν ξέρω. Μήπως στο τέλος μείνει μόνο ο Τύριον. Μπορεί, μακάρι. Ας μείνει. Εντάξει, ας μείνει ο Τύριον. Τώρα, όσον αφορά τους Vikings, θα δω σήμερα το δεύτερο επεισόδιο, το οποίο θα το κατεβάσω, και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε και... Τώρα βέβαια παρακολουθώ και το Walking Dead, δεν ξέρω αν παρακολουθεί κάποιος από εσάς. Ο Αντώνης. Αντώνης, έτσι. Αντώνη, Walking Dead. Θα βάσω κάποια έτσι, σχόλια όσον αφορά τη σεζόν αυτή. Κάποια ταινία, για κάποια άλλη σειρά που μπορούμε να πούμε. Αντώνη, ακούς? Ναι, λες, ακούς. Απολαμβάνει τη συζήτηση, Αντώνη. Απολαμβάνω, πραγματικά. Για πες, Αντώνη, και βλέπω ότι και εσύ είσαι φαν του... To the Lord of the Rings. Ναι, έτσι. Για πες μας, ορισμένα πραγματάκια. Να σας πω, για τι να σας πω τώρα, για ποια σειρά, για ποια ταινία... Πες μας για το Walking Dead, που τα έχεις δει όλα. Το τελευταίο επεισόδιο ήταν, νομίζω, συγκλονιστικό πραγματικά. Το κάθε δευτερόλεπτο ήταν ωραίο. Πες μου λίγο, πόσα επεισόδια έχουν βγει? Νομίζω έχουν βγει μετά το mid-season finale που έκαναν. Σήμερα τελειώνει δηλαδή? Όχι, σταμάτησε νομίζω Νοέμβριο, έπαιξε μέχρι Νοέμβριο και μετά ξανά Φεβρουάριο. Και έχει ναι. Τα 3 επεισόδια τώρα, 9, 10, 11. Ωραία. Mm-hmm. Ναι. Άρα δεν τελείωσε τώρα, έχει ακόμα επεισόδια να δείξει. Είναι όλα δύο, είναι. Θα σου γελάσω τώρα. Αλλά πρώτη φορά μετά από καιρό το Walking Dead μου άφησε σε τέτοια κατάσταση. Να κατάλαβα. Είναι πολύ καλό το επεισόδιο. Έχουν βρει καινούριο. Να μην πούμε τι γίνεται, αλλά. Όχι, να μην πει spoiler. Αλλά εντάξει, κάτι καινούριο στην. Αντώνη, σε σχέση με τις προηγούμενες σεζόν του Walking Dead, αυτή η συγκεκριμένη σεζόν, πώς την έβλεπες ότι έχει περισσότερο δράση σε σχέση με τις προηγούμενες? Κοίταξε, είναι ανάλογα το επεισόδιο, αλλά ναι, είναι καλύτερη. Είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Καλύτερη. Η οποία έχει κάνει, νομίζω, μεγάλη κοιλιά η σειρά, κατά την άποψή μου, παρόλο που είμαι μεγάλο φαν. Ναι, έκανε αυτό, αλήθεια. Έκανε. Έκανε κοιλιά μεγάλη. Γι' αυτό και περιμένω να δω κάτι καλό τώρα, έτσι. Ναι, πρέπει να γίνει κάτι. Να ζήσει π.χ. ο Ρε και ο Ντάριλ και είμαστε ήσυχοι πάλι. Αυτό, ναι, δεν μας νοιάζει. Και με ποιο θα μείνουμε με τη Μισόν, δηλαδή. Α, ναι, και η Μισόν να μείνει, εντάξει. Να μείνει ο Ρίκο, η Μισόν και ο Ντάριλ. Η Μισόν είναι εντάξει. Με το σπαθί, ναι. Άρα, Νίντζα. το θέμα είναι άλλο. Θα πάνε στην Ουάσιγκτον. Την Ουάσιγκτον θα τη δούμε στο τέλος, μάλλον. Αλλά από μακριά, ξέρεις. Δεν θα μάθουμε τίποτα. Ναι, θα μας αφήσει για. Του χρόνου τον Οκτώβριο. Λογικά. Έχετε δει η πέμπτη σεζόν. Τη μισή έστω που είχε βγει την πρώτη. Μέχρι την τράχη. Για ποιο λες? Για το Walking Dead. Ναι. Ναι. Ναι, για την Washington επειδή είπες. Τα επόμενα τα τρία που έχουν βγει θα αφηνηθεί η απορία, γι' αυτό το λέω. Στο 9, 10, 11. Ναι. Α, εντάξει. Ωραία. Οπότε έχουμε να βλέπουμε. The Walking Dead. Ωραία. Walking Dead απλά, ξέρεις τι, το Walking Dead απλά είναι λίγο... Περπατάει πολύ σιγά. Ναι, αυτό περιμένω να το. Συμβόλαιο λέει μέχρι και 8 σεζόν σίγουρα και θα δείξει. Μέχρι 8. Εντάξει. Και για 8 σίγουρα είχα ακούσει από την AMC. Θα δω μόνο το τελευταίο επεισόδιο της 8ης εγώ. Ναι. Είμαστε ήσυχοι. Και να δεις άλλους ηθοποιούς, να μην υπάρχει ούτε ο Ρίκ, ούτε Ντάριλ, ούτε τίποτα. Ο Ρίκ θα είναι ο μόνος σίγουρος, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτι, ναι. Δεν γίνεται Walking Dead χωρίς Ρίκ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι ο πρωταγωνιστής, όταν είχε αρχίσει στην αρχή με το άλογο και με αυτά, δεν. Δεν γίνεται, ναι, δεν γίνεται. Που είχε φύγει από το νοσοκομείο και αυτά, ναι. Είναι σαν να σου λέει σταματάμε εδώ, τελειώνουμε, κάπου εδώ τελειώνουμε και δείτε το υπόλοιπο, ό,τι έχει απομείνει, ξέρω εγώ, τι να πω. Με τον γιο του. Α, λες. Και νομίζω ότι ο Ντάριλ έχει πιο πολύ φαν. Δεν ξέρω. Ναι, είναι πιο τέτοιος ο Ντάριλ, γι' αυτό, πιο μάγκας φαίνεται. Είναι και με το... Τόξο, εκεί με το crossbow και... Είναι και το τόξο. Έχει στυλ.
Είναι Έχεις αυτό το δίκιο. στυλ, ναι, αυτό το στυλ. Ναι. Μια και είπατε το τόξο, κάτι άλλο μου ήρθε στο μυαλό. Βέβαια υπάρχουν και άλλες σειρές με τόξο. Α, ο Άρου. Βέβαια. Ναι, βλέπεις Άρου, Αντώνη, όχι. Όχι, δεν έχω δει καθόλου άλλο. Εντάξει, να το δεις, αν μας αρέσουν, αν σ' αρέσει ο Spider-Man, να το δεις. Έχω Εντάξει, έπεσε. πρόγραμμά μου γι' αυτό. Ναι, εντάξει. Κομπλέ. Έχω ακούσει πολύ καλά λόγια πάντως. Για το Άρο, ναι. Ναι. Είναι Καλό ωραίο, ναι. είναι. Θα ανεβάσω κάτι και για το Άρο. Θα ανεβάσω κάτι και για το Άρο εκεί πέρα να αποδείτε. Απλά τώρα, αυτό το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι οι παραγωγές γενικά του HBO είναι καλύτερες, έτσι. Γενικά, δηλαδή, σειρές που βγάζει το HBO είναι τις κυνηγάς. Ναι, εντάξει, λογικό. Βγάζει πολύ ωραίες σειρές. Τα Sky, δηλαδή. Πάντως, πέρσι που βγήκε στα βραβεία που είχαν σύγκριση Game of Thrones με Breaking Bad, είχε Καμία λίγο. σχέση. Ναι, όχι, τα είχε πάρει όλα τον Breaking Bad απλά. Είχε Ναι. Game of Thrones πάρα πολύ πίσω. Με όλοι οι fans ξαφνικά Breaking Bad και Breaking Bad. Και μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Ναι, να σε πω γιατί πιστεύω. Γιατί το Breaking Bad τελείωσε. Ναι, σίγουρα. Οπότε το Game of Thrones τώρα θα πάρει. Ναι. Θα τα πάρει τα βραβεία του. Εγώ Αποκλείεται να μην νομίζω τα ότι πάρει. είναι κάτι σαν μοίρασμα, έτσι. Το μοιράζουν αυτό κάθε φορά. Αυτό, ναι. Δηλαδή λένε φέτος θα τα πάρεις όλα εσύ. Όπως Και του χρόνου εσύ. για παράδειγμα τώρα αν κοιτάξεις ας πούμε η ταινία που είχε σαρώσει στα Όσκαρ. Ξέρουμε ας πούμε ότι, Birdman. εντάξει, φέτος τον Batman, αλλά όταν είχε σαρώσει τα Όσκαρ ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, έτσι, η επόμενη δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν χειρότερο από το προηγούμενο, άρα πήρε λιγότερα. Λοιπόν, απλά θέλουν να τα μοιράσουν. Σου λέει δεν μπορεί κάθε χρόνο η ίδια, υπάρχουν κι άλλες καλές. Νομίζω ότι τα μοιράζουν κάπως έτσι δίκαια. Καλά είναι δυνατόν να παίρνει ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών ο Όσκαρ. Ποιος είναι δυνατόν, ποιος την είδε αυτή την ταινία. Ναι, πολύ κακή τριλογία. Ναι, ειδικά όλη η τριλογία ήταν από το κακό στο χειρότερο πήγαινε. Ναι, Και τα σίγουρα. πιο πολλά, έτσι. Και τα πιο πολλά. Όποιος θέλει μπορεί να το διαπιστώσει. Ας κουγκλάρει εκεί να δει Όσκαρ, να δει τι έχει πάρει ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών. Καλά, λογικό. Έχει υπερβολικούς φαν. Ναι. Π.χ. τον Αντώνη. Έτσι. Π.χ. και εμένα. Π.χ. και τον Γκάφ, ναι. Έτσι. Ήδη βρήκαμε δύο. Εγώ θα βρεις. Ναι, Θα εντάξει, κερδίσεις. Νίτ. Εννοείς. Εδώ προχθές έμαθα ότι έχουν δώσει χιλιάρικα για να πάρουν διάφορα αξεσουάρ άρχοντα. Χιλιάρικα πραγματικά. Το τόξο της Toriel και διάφορα τέτοια. Είναι τρελός ο κόσμος με τον άρχοντα, εντάξει. Δεν υπάρχει. Βγάζω Ναι. σε δημοπρασία αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν δηλαδή στην ταινία, κανονικά. Όχι απλά στην δημοπρασία, ξέρεις, κάνουν παραγωγή τα ανάλογα αντικείμενα που έχουν χρησιμοποιηθεί και τα πουλάνε δηλαδή και στο Village, στο store, στο κόσμος, μπορεί να βρει τέτοια και κέρδισε. Αυτό. Το κοντάρι του Γκάνταλφ. Ναι, αυτό για παράδειγμα. Που Που είναι είναι τρία τρία μέτρα. μέτρα. Το καπέλο είναι ωραίο. Έχει καπέλο, δεν έχω δει. Βεβαίως, μερικές φορές θα έχει μια καπελούρα μεγάλη έτσι εκεί πέρα. Πόσα κάνουν όμως αυτά. Πάρα πολλά. Ναι, πάρα πολλά. Σίγουρα. Ναι, πρέπει να είναι μεγάλο τώρα ποσά. Ξέρουν ότι είναι πορωμένοι και λένε θα τα σκάσουνε, οπότε Αυτό. γιατί να μην τα βάλουμε. Έτσι. Δηλαδή ο Αντώνης δηλαδή θα πάει να πάρει π.χ. το κοντάρι του Γκάνταλφ. Ούτε καν. Δεν νομίζω να πάμε κοντά δεν. Ναι, ούτε καν. Πάντως κάτι ενδιαφέρον θα ήταν, δηλαδή κάποια στιγμή θα μπορούσαμε να το ανεβάσουμε αυτό κάποια στιγμή στο Gaming Castle, είναι να δούμε αυτές γενικά οι ταινίες, οι σειρές, έτσι, έχουν γυριστεί σε κάποια μέρη τα οποία είναι απίστευτα, έτσι. Δεν ξέρω. Ναι. Δηλαδή κάθε φορά βλέπω και κάποια τοπία τα οποία είναι και για το Game of Thrones, έτσι, το οποίο κάθε φορά ψάχνουν και κάποια καινούργια μέρη. Πιστεύω το ξέρετε Π.χ. ότι την Ελλάδα. ναι, ήταν και η Ελλάδα μέσα στις υποψήφιες. Αλλά, εντάξει. Μέχρι να βγάλει άκρη το HBO και οτιδήποτε εδώ πέρα για να γυριστεί έστω και να γυριστούν έστω και 2 επεισόδια στην Ελλάδα, θέλει και 2 χρόνια, έτσι.
Δύσκολα. Φαντάζομαι. Οπότε καταλήξαμε σε άλλες περιοχές. Τώρα, παρακολουθώντας εγώ το Vikings, το οποίο κατά κύριο λόγο γυρίζεται σε κάποια μέρη στην Ιρλανδία, από ό,τι έχω διαβάσει, τα τοπία είναι απίστευτα, έτσι. Τα τοπία είναι απίστευτα. Είναι εκεί πέρα, σίγουρα. Και εντάξει, όταν το παρακολουθείς και το κατεβάζεις, έτσι, και το κατεβάζεις σε καλή ανάλυση, τα απολαμβάνεις αυτά. Απολαμβάνεις. Ναι, αξίζει. Ναι, τέτοιες ταινίες και σειρές αξίζει να τις έχεις καλή ανάλυση για να ευχαριστιέσαι. Ναι, βέβαια. Δεν γίνεται αλλιώς. Εννοείται. Χθες έφτασα το Hobbiton που έχουν φτιάξει, γιατί είναι ολοφτιαχτό αυτό που έχουν κάνει στον Άρχοντα, στη Νέα Ζηλανδία, και μπορεί να πας και τώρα να κάνεις ταξίδι. Είναι πλέον τουριστικό προορισμό, δεν έχει μείνει. Δηλαδή... Κάτι ακούγεται περίεργα, κάποιος κάτι κάνει με το μικρόφωνο. Όχι, εγώ το είμαι, εντάξει. Εντάξει, με πάνω. Ναι, για πες, Αντώνη. Ότι είναι τουριστικός προορισμός το Hobbiton πλέον εκεί στη Νέα Ζηλανδία, όπου έμεινε το Shire, δηλαδή, και αυτό ότι μπορεί να κλείσει εισιτήρια, να πας εκεί κανονικά, δεν έχει μείνει μόνο στην ταινία, δηλαδή. Το έχουν εξελίξει πολύ αυτό. Κατάλαβα, ναι. Είναι φοβερό το πει. Κάνα παιχνίδι Hobbit όμως υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, μόνο το Lego διαφορά. Το Lego, ίσως να παίξουμε λίγο Lego, φίλε, να το κάψουμε. Έχει χαβαλέ πολύ. Αυτό τώρα πώς το βλέπεις, δηλαδή, κοίταξε να δεις, έχουν κυκλοφορήσει σε κονσόλες, καλά τώρα δεν θέλω να ασχοληθώ με τα Lego, αλλά παιχνίδια, δηλαδή, στο The Lord of the Rings, ας πούμε, έχουν και αρκετά παιχνίδια σε κονσόλες. Δεν έχω δει, ας πούμε, παιχνίδι για Hobbit, καθαρά όμως, έτσι, τώρα όχι Lego, μιλάμε για παιχνίδι, έτσι. Βγάλανε το Shadow of Mordor τώρα. Ναι, εγώ το αναμένω, έτσι. Εγώ το αναμένω. Δηλαδή, τώρα επειδή εξαντλήθηκε το θέμα ταινία Hobbit, περιμένω ότι κάποια στιγμή θα το γυρίσουν στα games ή σε οτιδήποτε άλλο. Και να έχει τον Bilbo Baggins με ένα σπαθάκι. Θέλω να μίζω. Απλά νομίζω είναι πολύ, πολύ παραμύθι το Hobbit, γι' αυτό και δεν είναι θάχη τόσο. Δεν ξέρω, νομίζω. Δεν θα βγει, όχι, δεν νομίζω. Γι' αυτό κάνανε και το Shadow of Mordor. Δηλαδή, κάνανε. Εντάξει, κάτι διαφορετικό. Ναι, εντάξει. Αντώνη, εννοείς ότι δεν μπορείς να το συγκρίνεις με τίποτα με τον Άρχοντα, θες να πεις, έτσι. Ναι, και δεν ξέρω αν θα επιχειρήσουν να βγάλουν παιχνίδι για το Hobbit λόγω της ιστορίας του καθαρά. Εντάξει, ναι. Μπορείς να βγάλουν κάτι, αλλά δεν ξέρω. Ίσως αν όχι σε κονσόλες, ίσως σε... Άμα θέλουν, βγάζουν. Σε επιτραπέζια το βλέπω. Επιτραπέζια έχει γίνει. Ναι, επιτραπέζιο έχει Hobbit. Έχει Hobbit και καλά, εκεί μπορούν να βγάλουν τα πάντα. Πάντως θα περίμενα, έστω μια τέτοια προσπάθεια, ένα, όχι να πούμε Hobbit 1, 2, 3, ένα Hobbit θα το περίμενα σε κονσόλα. Ναι, πρέπει. Και δεν και θα βγει αύριο διαφήμιση, ναι, γεια σας, στο Xbox One και στο PlayStation 4 το Hobbit. Συνήθως αυτά τα κάνουν τόσο οργανωμένα που βγαίνουν σχεδόν ταυτόχρονα. Έτσι, δηλαδή είναι Batman, ολόκληρη βιομηχανία πίσω από αυτό. Δηλαδή, ακριβώς όπως είναι ο Batman και ο Spider-Man, δηλαδή βγαίνουν σχεδόν ταυτόχρονα οι ταινίες με τα games, έτσι. Τώρα τον Ιούνιο που βγαίνει τον Batman, λες να βγει και καμιά ταινία το καλοκαίρι. Αλλά αυτό, ναι, αυτό είναι που με πειράζει. Ξέρεις τι με πειράζει, που θα βγει το καλά καλοκαίρι τον Batman, ρε φίλε. Θα βγει το καλοκαίρι. Δηλαδή. Χριστούγεννα έπρεπε να βγει. Εκεί, λίγο χειμώνα. Δηλαδή, δεν θα το παίξεις στο καλοκαίρι. Θα το παίξεις, αλλά δεν είναι το ίδιο. Είναι, ξέρεις, σκοτεινό παιχνίδι, όχι ναι, θέλει ατμόσφαιρα, ναι, το ξέρω. Ναι. Κάτι τέτοια παιχνίδια τα θες εκεί, στις γιορτές, ναι. Είναι λογικό. Ναι. Λογικό. Δεν μπορεί να αγκάσεις να παίζεις Batman με 40 βαθμούς. Είναι λογικό. Ναι, δεν είναι. Λογικό. Να έχει εκείνη κρύο στην κουβέρτα και να παίζεις από κάτω. Κάτω την κουβέρτα του χειριστή. Να παίζεις Batman κάτω την κουβέρτα. Και να παίζεις Batman, όχι Spider-Man. Ναι, τι Spider-Man, πολύ κακό. Ο Spider-Man είναι ο αγαπημένος του Αντώνη, γι' αυτό. Γι' αυτό τον πειράζει. Spider-Man. Ναι. Ωραίος είναι και ο Spider-Man. Spider-Man είναι ωραίος. Κάτι να δούμε γενικότερα. Εντάξει, εμένα κοιτάξτε λίγο. Εμένα ο Spider-Man δεν πολύ μ' αρέσει. Να πω λίγο την αλήθεια, κοιτάξτε εδώ. Θα φανεί σε 30 δεύτερα. Εμένα δεν πολύ μ' αρέσει και γι' αυτό έχω έναν τόμο, ο απόλυτος οδηγός του Spider-Man.
Ωραία, Γι' αυτό ωραία. δεν πολύ μ' αρέσει από ό,τι είδα. Το είδατε στο βίντεο. Α, τώρα το δείχνει. Ναι. Εγώ θα πω ότι, εντάξει, έχει και άλλους ήρωες. Για παράδειγμα, δηλαδή, αγαπημένος ήρωας είναι και ο Iron Man, έτσι. Το βλέπω. Ναι, Το βλέπω. απλά ξέρεις τι, ο Άρο π.χ., ο Ρομπέτο Δασόν δηλαδή, δεν ήταν τόσο, ενώ τώρα δώσανε πολύ βάση, δηλαδή ο Άρο, το συζητάμε, δηλαδή λέμε ο Άρο, δηλαδή πριν λίγα χρόνια λέγανε άλλοι ο Άρο, ούτε καν, λέγανε ο Batman, ο Spider-Man, αυτοί. Ο Iron Man. Iron Man. Και ο Iron Man. Δεν είναι. Δηλαδή, όπως και ο Σούπερμαν που είναι γνωστός, αλλά δεν είναι τόσο. Δεν είναι το ίδιο. Εντάξει, ο Spider-Man και ο Batman είναι all-time classic, έτσι. Ναι, πασίγνωστη. Πραγματικά. Μαζί με το Superman, αυτοί οι τρεις, κάπως. Ίσως και τα Transformers να είναι. Καλά, τώρα εδώ ανοίγει σε ένα άλλο κεφάλαιο. Καλά, ναι. Αντώνη, εδώ είσαι. Νομίζω δεν είναι Αντωνής. εδώ, γι' αυτό. Εδώ Ναι. είμαι. Α, εντάξει, γιατί έκλεισε πριν γι' αυτό. Έκλεισα μικρόφωνο, είναι εντάξει. Α, εντάξει, οκ. Θα μην Ωραία. ενοχλώ. Όχι, ρε, δεν ενοχλείς. Μη μας ενοχλείς, φίλε, φύγετε και οι δύο, Εντάξει, θα φύγετε. φύγω, θα φύγω. Φύγετε και οι δύο, κάτσε, εδώ, κρακ. Εντάξει. Το Για μπλε. πείτε τώρα να δούμε λίγο κάτι άλλο όσον αφορά δηλαδή τώρα το site και τα θέματα που ανεβαίνουν. Τι θέλετε να πούμε, 8 άτομα είναι μέσα Ναι. αυτή την στιγμή. Ωραία. Κοίτα, εσύ ανέβασες Game of Thrones και ανέβασες και το Google Play εναντίον App Store. Ναι. Θες να μας πεις κάτι γι' αυτό? Κοίταξε να σου πω. Απλά ήταν ένα μικρό αρθράκι όσον αφορά. Καλά, τώρα δεν θα το αναπτύξουμε περισσότερο όσον αφορά την Google και την Apple. Αλλά απλά αυτό ήταν ένα ενδεικτικό το τι συμβαίνει στις εφαρμογές, έτσι, και το τι κατεβάζεις στο κινητό, στο tablet, οπουδήποτε. Φαίνεται ότι η Google έχει το πάνω χέρι σε αυτά πλέον, έτσι. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσον αυτό ευθύνεται στο ότι στο Google Play υπάρχουν πολλές κόπιες, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν πολλά πειρατικά, το οποίο δεν Μα συμβαίνει στην Apple. Έτσι. Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, δεν Γι' αυτό συμβαίνει και στην κάποιοι παίρνουν τα Google, τα Android. Apple. Μπράβο. Γιατί από εκεί πρέπει να κατεβάζει και υπάρχουν και πολλές κόπιες πειρατικές. Εντάξει, πάντως φαίνεται να επικρατεί, έτσι. Φαίνεται να επικρατεί. Το ότι απασχολεί περισσότερους, και δεν είναι λίγος ο αριθμός, έτσι, 100.000 περισσότερους developers γενικά η Google από την Apple, αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια τάση προς Google, έτσι. Είναι και λόγος αγοράς Android αυτό, το ξέρεις. Ναι. Υπάρχει κόσμο που λέει: Όχι, ρε φίλε, θα πάω Android γιατί έχει περισσότερα application και είναι πιο πλούσιο. Βέβαια, βέβαια. Εντάξει, ναι, οκ. Ο καθένας το σκέφτεται διαφορετικά. Έτσι. Όσον αφορά το Google, ο άλλος μπορεί να σκέφτεται θα πάρω συσκευή Android γιατί τι να σου πω, απλούστατο λόγο ξέρω εγώ, μπορεί επειδή ξέρω εγώ στο σπίτι δεν έχω Apple, έχω αυτό ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Ναι, Καθένας εντάξει, ναι. σκέφτεται όπως θα είναι. Ο Αλμπέρτο λέει στη γενιά, λέει, το 2000 ήταν, λέει, είναι ο Spider-Man, λέει, μέχρι το 2000. Σούπερμαν ήταν από παλιότερες δεκαετίες, λέει, τώρα λέει είναι ο Spider-Man. Με τον Batman όμως, Αλμπέρτο. Ο Batman είναι παμπάλαιος. Ακόμη πιο αλλιά. Και ο Spider-Man είναι παλιός. Ναι, είπαμε, Spider-Man, Superman και Batman είναι Ήταν all-time παγίνα. classic. All-time Ναι. classic. Αυτοί οι τρεις είναι, έτσι. Ωραία. Τι λέγαμε πριν για τα τέτοια, για το Google και το App Store. Να πω και το Google ότι Ναι. μπορεί να έχει περισσότερα applications, αλλά αυτό δεν λέει ότι είναι απαραίτητα καλύτερη. Γιατί μπορεί εγώ και εσύ να κάτσουμε μια μέρα και να κάνουμε ένα application για το Google Play. Για Ναι. το App Store, νομίζω Ακριβώς. πολύ πιο περίπλοκο. Θέλει άδεια από Apple και διάφορα τέτοια έχω. Ναι. Ναι, εκεί Μπράβο. είναι άλλα τα προβλήματα, ναι. Απλά ξέρεις τι, αν πάρεις σήμερα π.χ. πες το iPhone, θα το πουλήσεις πάλι μετά από ένα χρόνο, θα το πουλήσεις πάλι ακριβά. Ενώ αν πάρεις
Android, ένα Samsung, δεν θα το πουλήσεις πολλά λεφτά. Δεν είναι το ίδιο. Εντάξει. Έχει αυτό το παραπάνω. Εντάξει. Αυτό το παραπάνω το έχει το iPhone, το έχει. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο το πιστεύουμε αυτό, αλλά... Όχι, απλά... δεν ξέρω πώς θα το πω. Το iPhone θα κρατήσει. Το άλλο δεν κρατάει. Αυτό ισχύει. Κοίτα, πλέον έχει φτάσει και τα Samsung, παράδειγμα η Samsung, σε καλό επίπεδο τα κινητά, σε πολύ καλό, οπότε δεν νομίζω ότι σε ένα χρόνο θα σου είναι κακό. Εντάξει. Πριν 2-3 χρόνια, ναι. Και πώς το προσέξεις κάποιος, εντάξει. Οπ, κάποιος έπεσε. Ο Κώστας νομίζω έπεσε. Ένα άλλον έπεσε. Ο Όλυμπος λέει, ο Αλμπέρτο, ναι, απλά θέλω να πω ότι σε μεγαλύτερη ηλικία λέει είναι πιο γνωστοί λέει ο Σούπερμαν και ο Μπάτμαν παρά ο Σπάιντερμαν. Ναι, εντάξει, ο Μπάτμαν τον έχουν μεγαλύτερη περισσότερη αγάπη. Ναι. Και το Σούπερμαν, αλλά όχι τόσο. Εντάξει, εγώ που είμαι 20 μεγάλο από το Σπάιντερμαν, ναι. Ναι, έτσι. Ο Κώστας έπεσε, έκλεισε. Ναι, οπότε ναι. Κάτσε να ξαναδοκιμάσω. Είμαστε live περίπου 41 λεπτά, μια χαρά. Ναι. Να σε πω λέω κάτι. Ναι. Τρελός είσαι. Τρελός είσαι. Αγαθός. Τι λες. Κάτσε, ξαναπαίρνω τηλέφωνο. Μάλλον δεν μπήκε, μάλλον από το κινητό είπε ότι είναι, γι' αυτό έχει θέμα τώρα. Κατάλαβες. Ναι. Ναι. Τι αγαπώ σου. Καλά τρελός, ρε. Μπείτε στο διαγωνισμό. Έχουμε διαγωνισμό στο site. Δίνουμε 3 μπλουζάκια με λογότυπα πάνω GTA, Assassin και Wolfenstein. Σας δίνουμε δώρο και συλλεκτική τσάντα Gaming Castle. Μπορείτε να πάρετε μέρος μέχρι τις 13, δηλαδή μέχρι τις 10 Μαρτίου. Οπότε μπουκάρετε και κάντε... Γράψτε ένα σχόλιο και ένα like σελίδα μας στο Facebook και παίρνετε μέρος τόσο απλά. Η κλήση απέτυχε. Μάλιστα. Κατάλαβες. Γιατί έτσι. Δεν έχει μάλλον τώρα, δεν ξέρω, καλή σύνδεση. Ναι, έκλεισε πάλι, έπεσε. Τι να σε πω. Πάντως το live πάει μια χαρά, δεν κολλάει, super, special. Ακούω τώρα. Α, νάτος. Έπεσε. Τι έκανε. Δεν ξέρω τι κάνει εδώ πέρα. Καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Τι λέγατε, για πείτε. Τι λέγαμε, Αντώνη. Για το διαγωνισμό είπαμε που έχουμε. Α, ναι. Είπαμε για το διαγωνισμό. Ωραία. Να μπουν τα παιδιά, να πάρουν μέρος. Mm-hmm. Είναι εύκολα τα βήματα. Απλά κάνετε ένα like σελίδα και γράφετε και ένα σχόλιο στο άρθρο. Και παίρνετε μέρος για τα 3 μπλουζάκια και τις 3 τσάντες. Ωραία. Αυτά... Πολύ ωραία. Στην αρχή που έλειπες είπαμε ότι αν μπορούμε και αν μπαίνει και κόσμος και μας βολεύει και μας και μας αρέσει να γίνεται κάθε Σάββατο αυτό εδώ το weekend broadcast. Νομίζω ότι είναι καλό γιατί γενικότερα θα μπορούμε να μιλάμε για... Να συζητάμε, ναι. Για τα άρθρα που ανεβάζουμε. Πρώτον και για τα άρθρα τα οποία ανεβαίνουν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, έτσι. Να μας γνωρίζει και ο κόσμος. Ξεκινώντας από σήμερα μέχρι το άλλο Σάββατο, γενικά, τι άρθρα θα ανέβουν, τα οποία ναι. Μπορούμε να τα συζητήσουμε στο weekend. Αλλά και κάποιες καινούργιες ιδέες. Τώρα συζητώντας μαζί, Αντώνη, Παναγιώτης και εγώ, έτσι, κάποιες ιδέες στις οποίες μπορούν να μας έρθουν, έτσι. Τι μπορούμε να ανεβάσουμε, τι μπορούμε να δούμε, να ανεβάσουμε. Δεν ξέρω, Αντώνη, τι λες. Εγώ τώρα λέω σήμερα να γράψω για το Walking Dead. Γιατί ωραία, το... καλά θα κάνεις. Ότι είμαι ενθουσιασμένος πραγματικά, μετά από καιρό με το Walking Dead, θέλω να το γράψω. Να το γράψεις τότε. Ναι, δεν... Προχώρα το. Μόνο μην μας πεις τι γίνεται κιόλας, έτσι. Μόνο πες μας στο τέλος τι γίνεται, μόνο αυτό. Γράψε στο τέλος γίνεται. Πεθαίνει ο Ρίκ, αυτό. Κοίτα, αν πεθάνει μην το πεις γιατί δεν θα το δω. Θα σταματήσω εκεί. Ναι, όχι, κανένα. Δεν θα υπάρχει συνέχεια. Δεν θα το δει κανένα, νομίζω. Ναι. Ξέρεις τι, σκεφτόμουν και έλεγα, πω ρε θυμάμαι τότε
που είχε δείξει το Rick που ήταν με τον Clark τον μικρό. Clark δεν το λένε. Που ήταν στον καναπέ και πήγε να ξυπνήσει και νομίζαμε ότι. Και ήταν ζόμπι, φίλε. Ήταν ζόμπι και λέω, όχι, ρε, φίλε, λέω, έγινε ζόμπι. Ήταν σοκ, ναι, γιατί ακουγόταν κάτι να ρουθουνίζει, να κάνει εκεί και τα λοιπά. Ναι, έκανε ένα. Εντάξει, εκεί λες, μάλλον τελειώσαμε σε αυτή τη σεζόν. Ναι, τρία, θα βγει ακόμα δύο, τρία, τέσσερα επεισόδια και τέλος. Ναι. Γράψε κάτι ενηγματικό, Αντώνη. Γράψε κάτι ενηγματικό, δηλαδή, το οποίο... να μην καταλάβουμε ακριβώς. Ναι. Εκτός, αν θες να τα πεις χήμα, ρε, φίλε. Αν και δεν ξέρω, μπορώ να περιμένω για το αυριανό επεισόδιο. Όχι για να... Αύριο βγαίνει, αν κάθε Κυριακή βγαίνει. Κυριακή είναι Δευτέρα σε εμάς. Ναι. Για να γράψω, παιδί μου... Αφού είναι ήδη και η Σάββατο σήμερα, γι' αυτό δεν υπάρχει λόγο να... Ναι, μια χαρά, εντάξει. Κομπλέ. Θα δούμε πώς θα γίνει. Ωραία. Άρα μόλις βγει το Game of Thrones θα τελειώσει το Walking Dead. Οι Vikings θα παίζουν ακόμα. Τι άλλες σειρές παίζονται τώρα? Arrow παίζεται τώρα. Τρεις σειρές άρα παίζονται τώρα και έρχεται και η τέταρτη. Ναι. Ωραία. Έρχεται η καλή, η δυνατή. Τι πες, Αντώνη? Η αγαπημένη μου, λέω, είναι άλλη. Δεν είναι ούτε το Walking Dead ούτε το Game of Thrones. Κάτσε να σκεφτώ ποια είναι. Κάτσε να σκεφτώ, να πω. Σου έχω πει. Μου έχεις πει, κάτσε να θυμηθώ. Είναι πολύ περίεργη η σχέση με τις άλλες δύο. Πολύ είναι γνωστή, γνωστή είναι. Σχετικά. Μη μου πεις American Horror Story, και εγώ αυτό θα έλεγα. Όχι. Ευτυχώς. Είναι, να το πω, αλλά... Κάτσε. Όχι, 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 μην το πεις, κάτσε, κάτσε. Είναι ηθοποιός αυτός που μου αρέσει, που έπαιξε και στο Imitation Game. Στο παιχνίδι της Μίμησης. Sherlock Holmes. Ναι, ναι, με το Sherlock. Ναι, αλλά πότε θα βγει η επόμενη σεζόν? Καλά, αυτό είναι πολύ κακό. Εντάξει, άκουσα για το 16 τώρα. Το τελευταίο βγήκε πέρσι το Το 16? Ναι, και τώρα είναι για το 16. Είναι πολύ κακό. Oh. Βγαίνει μία σεζόν με τρία επεισόδια, μία μισή ώρα το καθένα. Δηλαδή. Ναι. Αντώνη, είναι αυτή η οποία παίζει στα κανάλια του OTTV. Νομίζω, ναι. Παίζει, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Ναι, είναι πολύ ωραία σειρά. Αλλά είναι αυτό που είπες, Αντώνη, 2-3 επεισόδια. Αυτό πραγματικά, ναι. Και εγώ είχα ξεκινήσει να τις βλέπω λόγω Freeman που παίζει τον Bilbo. Ναι, ο Bilbo Baggins. Και... πολύ καλός. Εντάξει, τελικά νομίζω με συγκλώνησε ο Sherlock ο Cumberbatch και γι' αυτό και συνέχισα να τις βλέπω. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και εντάξει, παραμένει αγαπημένη μου σίγουρα, παρόλο εκεί που πέρα... το ότι που... δεν βγαίνει συχνά. Τι, πού? Που δεν βγαίνει συχνά. Ναι, μετά από 2-3 χρόνια βγαίνει τώρα η επόμενη. Ναι, εντάξει. Ναι, απλά ξέρεις τι, κακό, ξεχνάς κάποια πράγματα. Ναι. Να μου πεις, θα ξαναβλέπεις, φίλε, σε κάθε επεισόδιο. Ναι, αλλά δεν γίνεται έτσι. Να σου πω όμως κάτι. Ναι, μου... Θυμάμαι που γυρνάει με το αεροπλάνο πάλι πίσω. Το θυμάμαι πολύ καλά. Ναι. Αλλά δεν θυμάμαι πώς το λέγανε τον κακό, ρε φίλε. Εντάξει. Μπορώ τον... Κατάλαβα τι λες, Ναι, το θυμήθηκες κι εσύ, Ναι, ναι, ναι. Που και καλά είναι, ναι. Και καλά πρέπει να φύγει, να μην ξαναπατήσει το πόδι του. Και τελικά κάτι γίνεται και ξαναγυρνάει, ναι. Α, πώς τον είπες, Μοριάρτη. Ναι, ρε φίλε, αυτός, ο Μοριάρτη, κάπως έτσι. Πείτε μου λίγο τώρα κάτι, μια ερώτηση. Ναι. Σε ποια Batman. Από τις σειρές που παρακολουθούμε όλοι, για παράδειγμα, βγαίνει τώρα το Μάρτιο και ξέρεις ότι θα δεις μέχρι το Μάιο κάποια επεισόδια και θα ξαναβγεί το χρόνο το Μάρτιο. Ωραία. Πες πως όλες οι σειρές παίζονται κάπως έτσι. Βέβαια το Walking Dead, για παράδειγμα, παίζει ακόμη τώρα και ξέρουμε ότι τον Οκτώβριο θα ξαναβγεί, άρα είναι λιγότερο από χρόνος. Αλλά πείτε πως όλες οι σειρές βγαίνουν, περιμένεις ένα χρόνο. Ποια από αυτές τις σειρές ναι. Θυμάστε τα πάντα μετά από ένα χρόνο? Νομίζω καμία. Καμία? Αφού βλέπουμε τόσες. Είναι, ναι. Εντάξει, βλέπουμε τόσες, αλλά ας πούμε υπάρχουν κάποιες οι οποίες είναι λίγο πιο δύσκολο να θυμηθείς τι έγινε πριν ένα χρόνο και λες μήπως να δω ξανά το τελευταίο επεισόδιο της προηγούμενης σεζόν, να δω που έχουμε μείνει. Αυτό το λες στο Game of Thrones σίγουρα. Εγώ γιατί το Game of Thrones μου μένει? Δεν ξέρω. Μου μένει γιατί... Μάλλον σ' αρέσει περισσότερο από όλα γι' αυτό. Μπορεί.
Μπορεί, απλά. Εκεί δεν θέλω βοήθεια, δηλαδή. Εγώ το μόνο που θυμάμαι είναι ότι φεύγει ο Τίριον. Εντάξει, δεν θυμάσαι, ας πούμε, ότι είναι μικρή. Που σκοτώνει και έναν κύριο, ναι. Ωραία. Δεν θυμάσαι, ας πούμε, τη μικρή Στάρκ που είναι πάνω στο καράβι και φεύγει. Έτσι τελειώνει, ας πούμε. Τη θυμάμαι που είναι στο μέρος εκεί που είναι, δηλαδή. Στο καράβι που φεύγει. Και πέφτει μία από έναν γκρεμό. Α, σλίθιν άλλη Στάρκ. Ναι. Όχι την άλλη Στάρκ. Α, Στάρκ είναι. Όχι, όχι. Ναι, τη Σάνσα, αλλά αυτήν λέω. Όχι τη μικρή. Είναι τη Χαζοβιόλα. Ναι, δε, όχι τη μικρή. Ναι, η μικρή, ναι, που είχε δώσει το. Ένα τίταν φλουρίτ, ήταν ένα. Χρυσό κέρμα. Αυτό, ναι. Για να την πάει εκεί που πρέπει να την πάει. Μικρή είναι αστέρι, ε. Μικρή. Κάνει μαγικά αυτή. Ελπίζουμε σε πολλά. Αυτά που συμβαίνουν στο Game of Thrones, δηλαδή, είναι τόσο. Και η σκηνή με τον Όμπεριν πέρσι που δεν μπορούσε να ξεχάσει κάποια από αυτά. Ναι, νομίζω ήταν ότι χειρότερο υπάρχει. Ναι, αν δεν το έλεγες το είχα ξεχάσει, αλλά τώρα που το είπες το θυμήθηκα καρέ-καρέ κιόλας. Μισούσα τη ζωή μου για μία μέρα ολόκληρη, σίγουρα. Να σε πω λίγο την αλήθεια. Εσύ δεν φταίσαι τίποτα, ρε φίλε. Ναι, αλλά εντάξει. Απλά είσαι, ξέρεις, καλό παιδί και στεναχωρέθηκες. Αυτό, ναι. Γιατί μπορείς να ξεχάσεις τη σκηνή με τον παππού Λάνιστερ στην τουαλέτα, δηλαδή. Ναι, ναι, αυτό εννοούσα πριν που είπα τον κύριο που καθάρισε ο Τίριον. Αυτό. Αυτό, ναι. Ή μπορείς να ξεχάσεις, ας πούμε, τη μονομαχία που του βγάλε τα μάτια. Με τον Λάνιστερ Τάιγον χάρηκα κι άλλο, δεν είχα πρόβλημα. Ο Τζόφρι, σε ποια σεζόν έφυγε σε αυτήν? Ναι, την προηγούμενη. Στο δεύτερο επεισόδιο, εκεί, τρίτο. Εκεί κοντά ήταν, στην προηγούμενη σεζόν ήταν, εκεί κοντά, μας αποχαιρέτησε. Κρίμα, ρε. Ήταν ο αγαπημένος μου. Ναι, και εμένα. Κάτσε, γιατί δεν ξέρω. Μήπως ο αδερφός του εξελιχθεί και αυτό σε Τζόφρι. Δεν ξέρω. Ας δούμε αυτή τη βλέπουμε. Μπορεί η μαμά του να τον κάνει. Μπορεί. Η Σέρση τα μπορεί όλα, να ξέρεις. Ναι, όντως. Πες μου λίγο τι γίνεται με αυτό το Slender. Παρακολουθώ. Slender, ναι. Και το είπα και στον Αντώνη. Ναι. Αυτό το είχα παίξει. Το είχα αγοράσει πριν ένα χρόνο. Μπορεί και λιγότερο να έχει. Το είχα αγοράσει το 360 το Xbox. Το παιχνίδι δεν είναι πολύ μεγάλο. Το είχα παίξει βράδυ με τζάκι και κουβέρτα από κάτω. Αυτά. Είχα βάλει Slender. Κάνει 9 ευρώ, 10 ευρώ εκεί. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι ακριβό. Και μετά, κλειστά φώτα και μετά τις 12 πάτα. Ναι, ναι, μόνο το τζάκι ήταν αναμένο. Και έκανε, ξέρεις, πατ και τα έκανε πατ πάνω σου, έτσι ακριβώς. Δηλαδή, ξέρεις, δηλαδή, ο, ποιος είναι, το τζάκι, αλλά φορούσε δεν έγινε το μυαλό. Φορούσε και ακουστικά. Ήταν τα ηχεία στο full σχεδόν, σχεδόν στο full. Α, εντάξει. Κανείς στο σπίτι και φοράς σχεδόν στο ακουστικά και να μην καταλάβεις ποιος έχει από πίσω σου, έτσι. Και να σε κάνει κανείς από πίσω, έτσι. Εκεί παθαίνει, νομίζω θα πάθεις καρδιά εκεί και θα μείνεις, δεν θα ξανασηκωθείς. Ναι. Δεν υπάρχει έτσι. Κοίτα, είναι μικρό το παιχνίδι, καμιά ώρα και κάτι παίρνει. Δηλαδή το τερμάτισα εκείνο το βράδυ. Πόσο μικρό? Ναι, δεν είναι πολύ μεγάλο. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή, κοίτα, εμένα μου αρέσει ένα σημείο πάρα πολύ που είμαι στο δάσος και πρέπει να πάρεις κάτι σελίδες. Και τρέχεις, παίρνεις σελίδες και όσες παίρνεις, γιατί είναι να πάρεις μέχρι 8 σελίδες. Ναι. Όταν π.χ. πας στις 5-6 σελίδες, τότε ο Slender σε πλησιάζει πιο κοντά και είναι πολύ πιο δύσκολο. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Το θυμήθηκα. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Το θυμήθηκα, ναι. Με τις σελίδες, ναι. Στους κορμούς των δέντρων, κάπου είναι κανένας γενικά. Το είχα κάνει live αυτό τότε. Ναι, ναι, το θυμήθηκα που το έχεις στο live, ναι. Πολύ δυνατό. Καλό είναι, ωραίο είναι, εντάξει. Όχι τίποτα wow, αλλά είναι ωραίο. Είναι Slender. Αν σ' αρέσει ο Slender, είναι. Ωραία ακούγεται πάντως. Γιατί είχα δει και στο YouTube από κρεάτικα αστεία και είχε ντυθεί όλο Slender και ήταν στο στενό, έτσι περίμενε. Και περνούσαν δύο άτομα εκεί. Φοβόντουσαν τέτοια. Είναι. Όσοι το ξέρουν, είναι λίγο. Να φοράει ο άλλος μάσκα άσπρη στο κεφάλι του. Πάντως η πιο τρομακτική μάσκα όσον αφορά τέτοια πρόσωπα είναι του Jason, έτσι, από το Παρασκευή και 13. Δηλαδή, άμα μήπως του, ένα τέτοιο, μήπως του Freddy Krueger. Κάτω του Freddy Krueger είναι μια ιδέα, έτσι. Ο καμένος. Ναι, μια ιδέα. Είναι πρόσωπο πίτσας. Το έχετε δει το Freddy Krueger εναντίον Jason. Ναι.
Πολύ αστείο είναι ο Φρέντι, πολύ αστείο. Φρέντι είναι αστείο, ναι, είναι αστείο. Ο άλλο είναι λίγο psycho killer, δηλαδή το ξέρει. Ο άλλο είναι πραγματικό. Και, βγαίνει Παρασκευή 13, ε. Νομίζω, ναι. Του χρόνου. Ναι. Αυτό το οποίο όμως, αυτό που είχα με ανεβάσει την προηγούμενη εβδομάδα, είναι ότι το καλοκαίρι έχουμε πάλι τέτοιο, έτσι. Έχουμε πάλι Terminator. Terminator, ναι, ξελοθρευτής. Mm-hmm. Αντώνη, τα έχεις δει? Έχω δει, είχα μείνει πίσω βέβαια. Δεν ξέρω ακριβώς τώρα που βρίσκεται. Έχει βγει ένα, δύο, τρία και το 4, αλλά δεν λέγεται 4, λέγεται 2. Ναι, αυτό είναι το 5 τώρα που βγαίνει και το λένε Genesis, απλά είναι το 5. Το 5. Terminator που βγαίνει γενικά. Ωραία. Έχω δει σίγουρα πάντως. Το 4... τα καλύτερα, τα καλύτερα έχεις δει. Είχα ακούσει πολύ κατάλληλα για το 4, γιατί άλλαξε λέει πολύ το ιστορία. Ναι. Δεν είχε αρέσει, τώρα θέλουν να ξαναφέρουν πίσω και τον... Πώς το λένε αυτό που παίζει τον Terminator από την πρώτα. Schwarzenegger. Ναι. Ναι, εντάξει, και αυτός τώρα μεγάλωσε, νομίζω το τελευταίο του θα είναι. Ναι. Αλλά ναι, Terminator με Schwarzenegger. I will back. Το καλύτερο. Ωραία. Ωραία, μια χαρά, κομπλέ. Avengers πότε έχουμε? Μία Απριλίου ή μία Μαΐου. Δεν γνωρίζω. Μία Μαΐου. Το θυμήθηκα. Μία Μαΐου έχουμε. Ναι. Ωραία. Avengers. Ναι, άντε να δούμε, τι θα δούμε. Τότε ήταν ο Iron Man, ο Hulk Hulk, ήταν ο Arrow, αλλά ο άλλος ηθοποιός. Και ο Captain America, ποιος άλλος ήταν? Εγώ δεν πηγαίνω πολύ καλά με αυτά, με τους... Βλέπεις αυτούς, αυτοί μένουν, οι γνωστοί. Ήταν και ο Thor. Ήταν και ο Thor, ναι. Ήταν και ο Thor, ε. Ναι, ήταν και ο Thor. Ναι. Νομίζω ήταν και ο Thor, ναι. Ωραία. Άρα αυτό είναι το Avengers 2, είναι άρα αυτό, ε. Δεν ξέρω αν έχει δει κάποιος από εσάς. Το Thor και τα δύο, τα Thor που έχουν βγει. Thor όμως και το, έτσι. Δεν θυμάμαι, ή το 1 ή το 2 έχω δει. Δεν το έχω δει, πάντως. Καλά είναι, καλά είναι. Τα βλέπεις πολύ ευχάριστα. Δηλαδή, για να το κατεβάσεις και να το δεις, ας πούμε, ένα βραδάκι έτσι χαλαρό, είναι ωραία. Ωραία, δεν είναι άσχημα. Ναι, χαρούμε. Είναι καλός ο πρωταγωνιστής, είναι καλός, πολύ καλός. Τους παίζει το Thor, είναι καλός. Ωραία, μια χαρά. Ωραία. Μόνο το κάτω. Μια χαρά, παιδιά. Για πες. Μόνο Captain America που θα δει σαν ταινία. Την ταινία του Captain America δεν μου έχει αρέσει καθόλου. Ναι, γιατί είναι Captain America. Ναι, μάλλον. Ναι, δεν Αμερικά είναι. Είναι αγαπημένος μόνο, πολύ αγαπημένος είναι στους Αμερικάνους, έτσι. Ναι, άρα. Γιατί ήταν ένας, τι ήταν, ένας μαχητής, ήταν που είχε σώσει, τι είχε κάνει. Ναι. Έχει ιστορία δηλαδή, αληθινή ιστορία νομίζω. Κάτι ελένονται, ας πούμε, για Captain America. Ελένονται, είναι από τους αγαπημένους τους. Για εμάς είναι λίγο γλυκανάλατος, έτσι. Δεν έχει κάτι γι' αυτό, ρε. Έχει απλά μια σπίδα αυτό. Δεν κάνει κάτι. Δεν είναι πολύ ιδιαίτερος. Δεν είναι δηλαδή Batman, Spider-Man. Δεν είναι πολύ ιδιαίτερος, ναι. Εντάξει. Κι αυτός έχει τον τρόπο του, ας πούμε, με την ασπίδα κτλ. Αλλά ναι, για εμάς είναι λίγο γλυκανάλατος. Αλλά σαν το Spider-Man, Αντώνη. Ναι, σαν το Spider-Man. Δεν έχει. Τι γίνεται με τον ηθοποιό τον Spider-Man? Δεν θα παίξει στο 3. Δεν θα παίξει το 3. Γιατί δεν τον πληρώνουν, έτσι είπαν. Τι λες τώρα, πρώτα να ακούω αυτό. Ναι, έτσι είπαν, δεν τα άκουσες. Όχι, όχι. Ψάξτε το, ψάξτε. Αλλά μπορεί να είναι και φήμες, μπορεί να μας το δουλεύουν ψηλό γαζί, δεν ξέρω. Πολύ κρίμα, γιατί νομίζω ότι πάρα πολύ καλός. Ναι. Ναι, καλός ήταν και αυτός. Ο άλλος, εντάξει, λίγο πιο πολύ έκλειγε, αλλά εντάξει. Καλή ήταν και οι δύο. Ναι. Εμένα μ' άρεσαν. Ναι, ναι, ήταν πολύ καλύτερος. Ναι. Ναι. Κοίτα, στον απόλυτο ειδικό που διαβάζω, ο Spider-Man λέει ότι ο Spider-Man ήταν πάντα ένας πιτσιρίκος. Δηλαδή ήταν νεαρός, ήταν νέος ήρωας, ήταν πιτσιρίκας, δεν ήταν ο μεγάλος. Ο 30's π.χ. 40's που είναι ο Batman και ο... Ναι. Ναι, που είναι μεγάλοι και ο Captain America όλοι μεγάλοι, δεν είναι πιτσιρίκια. Δηλαδή όταν λέω πιτσιρίκια εννοώ να πηγαίνει σχολείο. Ναι, κατάλαβα. Ναι, να είναι 15-16 χρονών. Ναι, σωστό. Ναι, αυτό. Έτσι ήταν.
Ενώ ο Πίτερ Πάρκερ ο προηγούμενος δεν ήταν τόσο μικρός. Ενώ αυτός πάει σχολείο κανονικά. Είναι ο ιδανικός. Όντως, αυτός ο ηθοποιός του τέριαζε πολύ. Του τέριαζε. Μα μια χαρά. Ωραία. Ωραία, μάγκες. Μία ώρα, μια χαρά. Special. Εμένα μου άρεσε όλη αυτή η φάση. Ναι, πολύ ωραία. Ωραία, το weekend είναι Α, ναι. ωραίο. Weekend broadcast. Άμα ψήνεστε, κάθε Σάββατο Ωραία. να γίνεται αυτό. Ναι. Να συζητάμε για τα άρθρα που ανεβάσαμε και οτιδήποτε, ό,τι μας αρέσει, να το συζητάμε. Ωραία. Α, και σήμερα, πώς λέγεται η ταινία, Αντρέα μου. Πώς το λένε τον ηθοποιό που παίζει στο τέτοιο? Για να δείξει, για να δείξει. Για να Αυτός που δείξει. έπαιζε Το το τέτοιο, δεν είναι. Νέο στο. Matrix. Το Matrix. Αυτός που έπαιζε το Matrix, ναι, αυτός που έπαιζε το Matrix. Ένα λεπτό να το δω, ένα λεπτό να το δω. John Wick. Ναι, είδα τρέλερ. John Wick λέγεται. Είδα τρέλερ, ήταν πολύ ωραίο πάντως. Πιστολίδια και τέτοια είναι. Ναι, είδα. Εντάξει. Ωραία. Κομπλέ. Μια χαρά, θα μας γράψει άρθρο ο Αντώνης στον τύπο το Matrix. Ωραία. Οπότε μέσα στη βδομάδα θα έχουμε και ένα άρθρο καινούργιας ταινίας. Very good. Πολύ καινούργιο. Ωραία. Ωραία. Πολύ καινούργιος, ναι, τώρα βγήκε. Οπότε, μάγκες, τα λέμε, εμείς τα λέμε γενικώς. Ναι. Όσοι Ωραία, ήταν ναι. μέσα, να μπαίνουν στο gamecast.gr, να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό Και και επιθυμίζουμε να να, έχετε διαγωνισμό, έτσι. ναι, να μπουν όλοι στο Στα. διαγωνισμό, να κερδίσουν τα μπλουζάκια Ναι. και να μπαίνουν και στο Facebook και στο site για να ενημερώνονται για τα πάντα. Και τα λέμε στο site. Ωραία. Σωστό. Ωραία. Ωραία. Έγινε τσακάλια, τα λέμε. Τα λέμε το Ευχαριστώ πολύ για άλλο την Σάββατο παρέα που βγήκε. σας και τα λέμε το άλλο Σάββατο πάλι στο Weekend Broadcast. Έγινε. Έγινε, παιδες. Έγινε. Τσαου, τσαου.